Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι όμορφη μέρα σήμερα, τι όμορφη μέρα, πανέμορφη μέρα. Βέβαια, σκοτεινό παιχνίδι θα παίξουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Το καλοκαιράκι ξεκίνησε, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα θα το πάμε με Σένιου, Hell's Blade, Σένιου as Sacrifice. Γιατί λέω Σένιου, είναι άλλο παιχνίδι το Σένιου, αλλά anyway. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να έχετε τα καφεδάκια σας έτοιμα. Και όσοι το βλέπετε στο YouTube, καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται, πώς είσαι? Λοιπόν, ελπίζω να έχετε τα καφεδάκια σας. Όσοι το βλέπετε στο YouTube, ελπίζω να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας παρακολουθώντας. Είμαστε στο τρίτο επεισόδιο, θα συνεχίσουμε προς το τέλος, πλησιάζουμε. Το πολύ πολύ να μας φάει άλλο ένα. Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ σήμερα χαλαρή μέρα. Σχετικά καλή μέρα ήταν, 3 η ώρα τέλειωσε τη δουλειά. Χαλάρωση μετά. Άργησα λίγο, μπαίνω μισή ώρα πιο αργά. Αλλά είναι λόγω καλοκαιριού τώρα. Νομίζω ότι 5 η ώρα είναι σχετικά πολύ νωρίς για τέτοιο, για τα live. Ήθελα και πιο νωρίς ίσως κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι ok προς το παρόν. Θα έρθει καλοκαιράκι, σε λίγο καιρό θα κάνουμε και διάλειμμα, οπότε ναι. Πού σας πετυχαίνω, αλήθεια, πού βρίσκεστε, σε ποιες περιοχές είστε σήμερα? Εδώ εγώ Λίμνο, κλασικά δεν αλλάζει κάτι. Εσείς οι υπόλοιποι πού σας πετυχαίνω? Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Αχ, σιγά σιγά, ελπίζω να είστε έτοιμοι για το τρίτο επεισόδιο, να ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να συνεχίσουμε μάλλον την ιστορία μας. Τώρα είναι τα πιο δύσκολα, είναι λίγο πιο puzzle solving ιστορία, δηλαδή είναι λίγο πιο περίπλοκο. Θέλει σκέψη, θέλει μπρος, πίσω, αλλά νομίζω ότι θα το έχουμε, νομίζω ότι το έχουμε και με το παραπάνω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλω μπρος, να το λαλίσω? Πάμε, πάμε να το λαλίσω. Λοιπόν, ας βάλουμε HD Capture, Λάρισε. Καλή εξεταστική, καλή αρχή κιόλας. Καλό διάβασμα, πάνε όλα καλά, ελπίζω και εύχομαι. Αύριο θα κάνουμε και πανελλήνιες παρεμπιπτόντως. Μια που είπες εξεταστική και έχουμε και εξετάσεις σε λίγο καιρό. Λοιπόν, οπότε ναι. Ελπίζω να γράψεις καλά, ελπίζω να πάει όλα καλά. Να πάει καλά η ιστορία. Ο κολλητός μου είναι από Λάρισα. Αν με ξέρει, Λάρισα, έχω περάσει μόνο απ' έξω. Ελπίζω κάποια στιγμή να περάσω και μέσα. Ελπίζω να περάσω και, μέσα να πιω κανένα καφέ κάποια στιγμή. Λογικά στο επόμενο διάστημα προς μέσα στο χειμώνα θα έρθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Α, είναι τελευταίες μας μέρες. Γιατί σε 30 μέρες από τώρα το αργότερο θα την έχω κοπανίσει για Θεσσαλονίκη. Ήδη έχω βρει σπίτι. Η HN είναι σε καλό δρόμο. Αχ, έχει απέναντι πολυκατοικία. Έχω συνοηθεί να τραβήξω γραμμή. Για αρχή 120-120 και μάλλον θα πάει και 200. Μάλλον θα πάει 200. Το βλέπω να πάει 200. Οπότε, ναι. Θα έχω καλύτερο ίντερνετ, θα φτιάξουμε χώρο πολύ πιο όμορφο. Βασικά πολύ πιο όμορφο, ναι. Ναι, θα γίνει τέλειο. Αν πρέπει από εδώ μια χαρά. Λογικά προς το χειμώνα. Τώρα καλοκαίρι δύσκολο γιατί έχουμε άλλες δουλειές, αλλά ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να το ξεκινήσουμε, να παίζουμε κιόλας στα χρόνια. Καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι. Βλέπω μαζεύεται κόσμο σιγά-σιγά. Μαζευόμαστε. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα φτιάξω και αυτό το πολυπόθετο PC, ευελπιστώ. Λοιπόν, το πατάμε, ωραία, εδώ είμαστε κομπλέ, το έχουμε. Ο ήχος πείτε μου μόνο αν είναι καλός, αν εμένα με ακούτε καλά. Θα πάω για τρίτο έτος, Άντε με το καλό, μόνο τίμιο είναι, πολύ τίμιο, τι σχολή. Αν είναι μόνο τρίτο έτος είναι πολύ τίμιο. Ενώ τρίτο έτος και έχεις μόνο δύο μαθήματα. Εγώ στο τρίτο έτος είχα 6-7. Βέβαια, το τέταρτο είχα 12 και κάνα 4 χρόνια τα τελειώσω, αλλά δεν το λέμε παρά έξω μεταξύ μας. Ο Θέμης είμαι και έρχομαι και καιρό να τα πω. Έλα ρε Θέμη. Θέμη. Εν τω μεταξύ, Θέμη, πες να σε ξέρω. Πες να σε ξέρω, Θέμη, από παιδί μικρό. Ήσουνα, τι ήσουν, λύκειο δεν ήσουν, ρε φίλε, αν θυμάμαι καλά. Από τότε δεν είναι. Να τα χρόνια. Γέρασε ο Κώστας. Γέρασε ο Κώστας πραγματικά. Αισθάνομαι μερικές φορές. Και το πλάκα είναι ότι ακόμα και με τα ιδιαίτερα που κάνω από τα παιδιά. Τώρα είχα μαθητές που τους είχα από την πρώτη ηλικίου, γυμνάσιο πρώτη ηλικίου, και τώρα μου είναι 25, από 25, 26, 20, πόσο χρονών και λέω Χριστέ μου. Πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε σε αυτόν εδώ τον περίεργο κόσμο.
και πρέπει να ανεβούμε εκεί πάνω. Αλλά επειδή εμείς είμαστε ακόμα πιο περίεργοι τύποι. Δυστυχώς, όχι, 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 δυστυχώς. Μια χαρά. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έτσι να το βλέπεις πάντα. Και ήξερα, γενικά σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει ένα μοτίβο. Ότι πήγαινε ανάποδα και θα βρεις αυτό που πρέπει να βρεις πρώτα. Τα μυστικά πάντα είναι ανάποδα. Οπότε πριν να πάρεις το σωστό το δρόμο, τον ίσιο τον τίμιο. Σανουά, you remind me of a story that the Northmen. Πάρε τον ανάποδο δρόμο. Οπότε πριν να πας την καλή τέτοια. The daughter of a berserker. Ναι, και το Hellblade ελπίζω να παίζει στο Xbox το παλιό, μέχρι να πάρω το καινούριο κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, τώρα ξαναξεκίνησα να διαβάζω νορβηγική μυθολογία και γουστάρω ακόμα πιο πολύ. Εντάξει, είναι, το έχω παίξει το παιχνίδι. Δεν σας πω ψέματα, το ξέρετε όσοι το παρακολουθείτε. Έχει τα ελαττώματα, το έχει πολλά ελαττώματα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Ας πούμε σε αυτό το σημείο από εδώ και πέρα γίνεται λίγο κουραστικό. Γιατί η γρίφη του είναι λίγο περίεργη. Λίγο περίεργη και η ιστορία του είναι λίγο κάνει μια κοιλιά. Αλλά πάμε κύκλο κύκλο. Καλού κακού μέχρι εδώ πάει, ωραία. Απλά κάνει μια κοιλιά. Καθημερινό δεν είναι. Το έχω, εν τω μεταξύ συζητούσαμε και λέγαμε ότι ρε παιδί μου σε αυτό το ξεκινάς. Και είναι ένα sit, να κάτσεις από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το έχεις τερματίσει. Δεν είναι κάτι. Άμα κάτσεις 9 η ώρα με τον καφέ σου, μέχρι 3 η ώρα το έχεις βγάλει. Αλλά δεν έχεις ψυχολογία να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε τρώει. Και ας πούμε τώρα δείτε, θα μπούμε εδώ μέσα. Και έχει περιοχές οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες. Take it, take it. Και τώρα πάμε στα σκοτάδια. Τώρα μπαίνουμε στο υποσυνείδητο. Εδώ είναι σαν να έχουμε μια αντιπαράθεση του μύθου του σπηλαίου του Πλάτωνα. Ακούς φωνές. Όταν, εν τω μεταξύ, είναι τέρμα ρεαλιστικό. Το Χριστό μου δεν θα βλέπα σε ένα τέτοιο μέρος. Από άλλα που είναι σούπερ φωτεινά. Α, γεια σας. Να σας ανάψουμε. Γενικά να ξέρουμε, βοηθάει και σαν επισήμανση για το από πού περάσαμε και το πού δεν περάσαμε. Γενικά να θυμάστε, όπου βλέπετε πυρσό έχω περάσει. Γεια σου ρε Ντίλιαν, ο Περκαντίλιαν. Πώς πάει αλήθεια η σχολή στη Λάρισα, πώς είσαι. Just wait there. I'll find you. Ρε. Ω, από κάπου πρέπει να πάω τώρα. Πρέπει να πάω. Τώρα, ξέρεις, είναι αυτά τα όμορφα, τα οποία... σε φάση... από εδώ μπήκα. Εντάξει, ναι, από εδώ μπήκα, συγχαρητήρια. Και λέει, είχε άλλο δρόμο από εδώ, σε λέει, σε πάει. Από εκεί βγήκα, οκ. Okay. Οκ. Okay. Θα δοκιμάσω να μπω από εδώ. Στον κόρακα. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει τι πρέπει να κάνω. Α, έγινε, οκ. Okay. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, ρε εσύ. Με μεταξύ, κυριολεκτικά έχω ξεχάσει τι πρέπει να κάνω. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που δεν θα αντιμετωπίσετε, μην νομίζετε. Μα δεν έχει κάτι κάπου αλλού. Μήπως δεν βλέπω κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν βλέπω εγώ, είμαι σίγουρος. Μια ζωή σε αυτά τα ίδια γίνονται. Πράγματα που δεν βλέπω. Πόρτες που δεν βλέπω.
Α, μια καλή ώρα. I'll find him. Γενικά, ένα από τα πράγματα τα οποία με εκνευρίζει... Όχι, δεν ακούσαμε τίποτα. Ένα από τα πράγματα που γενικά με κάνει να κουράζουμε πάρα πολύ σε όλα αυτά είναι το σκοτάδι. Γενικά θέλω να μπορώ να βλέπω τι γίνεται. Ω, γεια σου. Επίσης δεν ξέρω αν έχει προσέξει. Όσοι είστε καιρό εδώ, σε ό,τι παιχνίδι έχω παίξει, πάντα βρίσκω αυτά που πρέπει να βρω πρώτα και μετά τα δεύτερα. Δηλαδή, πάντα ακολουθώ τη σωστή πορεία, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αλλά... Έχει την πλάκα του. Και δεν μπορείς να τρέξεις εδώ μέσα. Το πάει πολύ αργά. Μάλιστα. Βλέπεις Illusion, από εδώ περάσαμε υποτίθεται. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Οπότε πάμε από εδώ. Το puzzle solving στο υπέρτατό του είναι. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried. Τώρα επίσης, tip για αρχαρίους 101. Όταν είσαι σε λαβύρινθο, πάντα πας προς τα δεξιά. Εμείς πάμε προς τα αριστερά όμως για να βγεις. Έχει περίεργη δομή ο λαβύρινθος. Τώρα έχουμε να πάμε από εδώ. And all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. Flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Τώρα εγώ περνάω και ανάβω λάμπες, όπως καταλάβω. Ναι, it's not working. Χαίρο πολύ. Αχ, μέσα σκοτάδια που πάω και γυρνάω. Και λέει, έρχεται ένας από πίσω και μου τα σβήνει όλα, λέει. Επίσης, πολλές φορές σε κάτι τέτοια πάμε βάσει το ένστικτο. Δεν ξέρω, έχω περίεργο ένστικτο σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω πάρα πολύ περίεργο ένστικτο. Και σας ξαναλέω, για κάποιο λόγο, οι βλακίες που κάνω πάντα μου οδηγούν σωστά. Μην ρωτάτε το γιατί, ούτε εγώ το έχω καταλάβει ακόμα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Οπ, τι έγινε εδώ. Πορτουλά. Οπ, δεν περνάμε από εδώ. Υπέροχο. Και ξαναβγήκα. Μα τι λες τώρα. Ο Μινόταυρος είναι εκεί μέσα. Dream Evil. Οπότε εδώ είμαστε σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Βέβαια η αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα να κλειστώ σε ένα τέτοιο μέρος. Για να με πλήρωνες δεν έμπαινα μέσα. Ακούμε έναν γκομαχάι από μέσα. Οπ, τι έγινε. Το έχουμε. Ναι, άμεση παιχτούρη, ε. Quiet. He wants me to find.
Ναι, ναι. Μέσα στα σκοτάδια και θολούρα κιόλας σου λέει, ρε παιδί μου, ζορίζεσαι, πάρε και λίγο Blair. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αχ, πρέπει να παίξω το Resident Evil με φαίνεται. Find a way. Ναι, τώρα τρέχοντας δέσμε. Α, μπα. Ω, η κόλαση εκεί μέσα, γαμό. Και πας τώρα, περπατάς αμέριμνο σε ένα λαβύρινθο και λες, ω, σαν τα τάσω ίδιο σε το κάτω, εδώ θέλω να πάω, γιατί να μην πάω ρε παιδιά. Ωπ, έχει πόρτα, άντε να πούμε ένα γεια. Μια ομορφιά. Γεια σας. Τι λέει εδώ μέσα, τι έχουμε, και μεσά θα παλέψω. Πφτά, έρχομαι, κάτσε. Και κάπως έτσι η ηρωίδα μας περπάτησε μέσα στα σκοτάδια, στο λαμπρό πυκνό λαβύρινθο. Όπου το λαμπρό σκότος την περιέλυγε. Οπ, θα ανάψω κι αυτό. Επειδή με παίχτης. Οπ. Σαν να τρέμει το χειριστήριο, γιατί τρέμει το χειριστήριο. Τι έγινε, τώρα τρέμουν τα πάντα όλα. Τι συμβαίνει. Να παλέψω, με τι. Να ξαναμπω. Λέει πάει. Α, το ξέρα. Με τι παλεύω τώρα. Ποιοι εσωτερικοί δε... Προφανώς πέτα το. Γιατί ποιος θέλει φως. Γιατί ρε. Αχ, σένια, σένια, παιδί. Τώρα απλά είμαι αγκίες η σένιο. Τι father, mother. I'm leaving. Στο καλό. I've decided. It will be good for me. Δεν σε σταματάω να πας. Ακολούθω την καρδιά σου, παιδί μου. Κάνε την πέτρα και προχώρα. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it. Πέταξε το μόνο πράγμα που μπορεί να νικήσει το σκοτάδι, το φως. Προφανώς. Οραματισμός. Οπ, τι είναι αυτό από πίσω. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Είναι καλό παιδί πατέρα. Θα με πάρει. Βέβαια φορά το κεφάλι του. No boy is going to save you. Βέβαια δεν είναι ο κράτος λέει no boy. No one can. Πατρικάλ. When they see the rot growing inside you. They will turn their back on you. Αγαπημένη οικογένεια. Οικογενειακές ιστορίες. Η Σένιουα θέλει να ζήσει τη ζωή της, αλλά ο πατέρας της δεν την αφήνει. Ο πατέρας της, η κόρη μου, θέλει να λιτέψει με τον Ντίλιαν. Αλλά νιώθω άβολα. You will not defy the... Η Σένιουα, ο πατέρας μου δεν με καταλαβαίνει. Θα κλεφτώ με τον καλό μου και θα φύγω. Ο πατέρας από την άλλη. Οπ! Η κόρη μου τράβηξε μαχαίρι απέναντί μου. Θέλει να με εγκαταλείψει. Πώς θα ζεις χωρίς την κόρη μου. You cannot escape the darkness. Πατέρας πρώτο. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Αυτή είναι η επανάσταση. Οπ, τι έγινε, βγήκε αυτό ήταν. Εντάξει, το έχω. Μα ποιος είμαι σήμερα. Εντάξει, το έχουμε. Άντε, γεια. Πολύ προ. Δεν το λέμε παρά έξω, μεταξύ μας. Σου λέει, θες κι άλλα ψυχολογικά. Έλα, κερνάει το μαγαζί σήμερα ψυχολογικά. Περάστε, κάτστε. Μετά τον πατέρα και η μητέρα. Πάμε. Σήμερα θα δούμε όλη την οικογένεια από τις οικογενειακές ιστορίες. Είμαι καλός σε αυτό. Είμαι πολύ καλός σε αυτό. Αλλιώς δεν παλεύετε. Αυτό κυριολεκτικά είναι οι οικογενειακές ιστορίες. Εν τω μεταξύ θέλω να πάω και πρέπει να κάνω όλο τον κύκλο. Με ξενερώνει αυτό, γάμο το. Και κάπως έτσι η νεαρή μας Σένιο πάει να αντιμετωπίσει τώρα και τη μάνα. Μετά θα πάει να αντιμετωπίσει και το step brother. Χαλαρά πράγματα οικογενειακά.
Αυτό είναι μια πόρτα, δεν είναι σπαθί. Οπότε εμείς ψάχνουμε το σπαθί του φωτός. Εκεί είναι το σπαθί του φωτός. Σένιο, ετών 21. Θέλω να ζήσω μακριά με το κεφάλι του καλού μου. Οπ, εδώ είμαστε. Τι ψυχολογικά άλλα. Είμαι έτοιμος για τα ψυχολογικά σας. Δώστε τα μου. Εδώ. Θέλω να τα ζήσω όλα. Strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many more. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Και κάπως έτσι, αυτό το παιδί. Ωραίος καθρέφτης, λίγο γυάλισμα θέλει, λίγο στήλβωμα. Πού είμαστε, τι είμαστε, τι είναι αυτή η ζωή. Υπάρχει άραγε ζωή σε άλλους πλανήτες. Creepy. Γιατί το λες creepy, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Creepy. Το βλέπετε, εσάς σας φαίνεται και creepy όλο αυτό. Δηλαδή, περπατάς, βλέπεις ένα τυχαίο δέντρο που θα έχει 15 κρεμασμένους υπό φυσιολογικές συνθήκες εδώ πάνω. Σαν το Witchblair. Witchblair. Witch. Κάτι. Πώς λέγονταν. Δεν τα πάω καλά με τα thriller, το καταλαβαίνω. Ωh! Εκεί είναι το φωτεινό αγόρι, εκεί θα τρέξουμε. Εκεί να βρούμε το φως. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι παιχνίδι έπαιζα. Έπρεπε να πω. Κάπου καλησπέρα. Πού είστε Παναγιώτη, sorry δεν απάντησα, γιατί είμαι τώρα εδώ, όπως κατάλαβες. Η ερώτησή σου απαντήθηκε. Θα στα βάλω μετά, γιατί ακόμα δεν πρόλαβα. Ήθελα να δώσω μια κλωτσιά σε αυτό και να το σπάσω, αλλά δεν μπόρεσα. Αυτό όμως είναι ο αδερφός μου, για όσους δεν καταλάβατε. Οπ, μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. It's a test. It's a plane. It's a bird. Dillian will help me. Ναι, τον έχω από πίσω, τον Dillian για Σιρήνα. Sorry που το είδα ακόμα εδώ, αλλά για κάποιο λόγο το απολαμβάνω όταν το κάνω τελείως άτυρα το παιχνίδι. Έχει ήδη αρκετό βάρος, οπότε... No worries, είμαστε μέσα στο βούρκο. Γιατί να ανησυχήσω. Α, προφανώς. Πόσα πτώματα μετρήσατε ως τώρα. Είναι πόσα πτώματα άφησε πίσω αυτός ο λοιμός. Γιατί να ανησυχήσω, όλα καλά. Οπ, τι λέει εδώ. Μια πόρτα. Οπ. Οπ. Συνήθως όταν περνάω τέτοιες πόρτες κάτι γίνεται. Οπ, δεν μπορώ να περάσω. Αλλά τώρα μπορώ να περάσω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να περάσω. Ε, γαματώ. Αλλά τώρα μπορώ να περάσω. Ας περάσω. Εντάξει, τσιτ. Έλα! Ο Μπομπο Μάστορας. Πόπο Μάστορας, όλο μαστορεύει. Πόπο Μάστορας, όλα τα γιατρεύει. Εκεί στο άνιμου στα παιδιά προσπαθούσαν να φτιάξουν τις γέφυρες του φωτός, αλλά δεν τα κατάφερναν. Σου λέει, αφού έρχεσαι, δεν φτιάχνεις και μια γέφυρα, βράδερφε. Τζάμπα είναι. Οπ. Πρέπει τώρα να βρεις τη σωστή γωνία, η γέφυρα να ενωθεί, τα κομμάτια του παζλ της χιλιετίας να έρθουν σε μια ευθεία και να καλέσεις τον Ρα. Κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά τώρα. Ωπ, ποιος είμαι. Get to the house, get to the chopper έπρεπε να λέει, αλλά... Το ξέρω ότι έχω άλλες δύο πύλες να πάω. Θα εξαφανιστεί και δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλω βλακίες. Οπ, τι έγινε εδώ, τι άνοιξε. Οπ, μια πόρτα, αχα. Σε ποιο σπίτι να πάω. Να χτυπήσω την πόρτα να πω ήρθα. Παίζοντας μόνος, όπα τι έγινε τώρα, κάπου σκάλωσα.
παίζοντας μόνος σου. Απλά είσαι σε φάση, αρχίζεις παραμιλάς, λες πράγματα. The Northmen speak of a death moon. Οπ, εδώ. Απ' κι άλλη πόρτα. Καλά, σήμερα ανοίγω πόρτες. Από εδώ, τίποτα, αυτό ήταν. Το ξέρα το κολπό. Μα άμα είσαι παιχτούρα, ε. Παπ, παπ. Because there will be death in that house. Τώρα. Προφανώς και fix the bridge. Άμα πιάνουν τα χέρια σου, πιάνεις... Οπ. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Κωνσταντίνος Σάλιωκας. Από μικρός τα πλακάκια. Φτιάχνει τα πάντα. Παπ. Όλο μας το ρεύει. Και κάπως έτσι η μικρή μας έννοια περπάτησε μέσα από το βούρκο, από τα γουρτζελοκούμασα και έφυγε προς τα πάνω, πηγαίνοντας στο σπίτι των κακών ιονών. Είναι κάτι που όλοι θα θέλουν να κάνουν μια φορά στη ζωή τους, όμως ποτέ. Α, δεν πειράζει, ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Εγώ από χωριό είμαι, αλλά από καλύτερο χωριό από ό,τι σε έννοια, από ό,τι φαίνεται. Οπ, δεν έχει τίποτα εδώ. Βρωμιά και δυσοδεία. Επίσης, τέτοια παιχνίδια μας μαθαίνουν τα πτώματα να τα καίμε ή να τα θάβουμε. Κακό πράγμα, τα αφήνεις έξω τα πτώματα. Ασθένειες, αρρώστιες. Τρέχοντας τώρα, δέσμε. Ωχ, δεν είναι αυτό. Σχένω αυτό. Ναι, τώρα. Η μικρή μας ρασταφάρη. Δεν έχω ιδέα που πάω. Να είστε καλά. Οπ, το βρήκα! Δεν ξέρω που πάω, αλλά πάω. Μας κυνηγάνε, φαίνεται. Οπ! Όχι, δεν ακούω τίποτα. Όχι, έχει φως. Είναι ο μαχητής του φωτός, το νιώθω. Πού είσαι, βρε? Πού είσαι, βρε, καψερέ? Το βρήκα! Και τώρα βλέπουμε ένα λαμπρό δείγμα του πολιτισμού, του gaming πολιτισμού, όπου δεν έχει ιδέα που πάει. Απλά πάει. Και με κλειστά τα μάτια, δείτε με. Οπ. Σου λέει, πού πας, Κωστά? Οπ. Τι είναι εκεί? Μήπως το βρήκα? Οπ. No, I didn't lost again. Άντε γεια! Ο πολιτισμός εδώ, του γέννη πολιτισμού. Ah!
Easy, too easy for our busy. Άντε, βγάλτε μου από εδώ. Σένουα! Σένουα! Τα δε. What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. Γιατί το λένε αυτό, απορώ. What if they're right? How would they know such a thing? Απορώ γιατί άραγε. None of us are. They're just people. Just people με σπαθιά και τσουγκράνες. Απλοί άνθρωποι καθημερινοί που θα σε βάλουν φωτιά για το παραμικρό. They're afraid of what they can't see. Αυτά είναι. Τι τραπεζάκι, το σαλόνι, ε. They make up stories. Το ξέρα. Το κρατάμε, θα το δω μετά. Θα το δω μετά. If my father was right. You have to step out of this darkness. Τέλεια. Οπότε θα το τελειώσω γρήγορα σήμερα, οπότε θα το δω γρήγορα. Το κρατάς, θέλω να το δω. Οπ, πάει, το ξεμπέρδεψε κι αυτό. No, I'm not wrong. Γρήγορα τα έβγαλα πάντως. Τώρα μένει και ακόμα πιο ιδανικός καναπές. Θα τον βρούμε. Γελάμε. Πάμε και εδώ να ξεπαστρέψω στα γρήγορα. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. Baldur. The second son of Odin. Καλό παιδί ο Baldur. Αλλά δεν έχει ωραία πόδια ο Baldur. Χθες το ανακάλυψε. He was fair of feature. He spoke fair words. Η Σκάλδη, η γιγάντισσα Σκάλδη. Light shone from him. Ψάχνοντας τον πατέρα της, ο οποίος είχε κλέψει τα μήλα της Ιντούν. Και μετά αυτά πήρε πίσω Όντιν και μεταμορφώθηκε σε αιτό και τον κυνηγούσε. Έπεσε στη φωτιά που είχαν ανάψει θεοί στην Άσγκαρντ και κάηκε. Και η Σκάλντι πήγε για να ζητήσει τα ρέστα από τους θεούς. Και για να την εξευμενήσουνε, της υποσχέθηκαν. Αυτή είδε τον Μπάλντουρ και τον μπάνισε. Η Σκάλντι, πώς τη λένε. Και τέλος πάντων τον μπάνισε που λέτε τον Μπάλντουρ και ήθελαν να τον παντρευτεί. Αλλά επειδή ήθελαν να του παίξουν φουστιά οι θεοί. Του λένε θα διαλέξουν άντρα σου από τα πόδια και μόνο. Και διάλεξε τον Νιόρντ, ο οποίος Νιόρντ ήταν ένας τον Βάσιρ θεός, ο οποίος ήταν θεός της ναυπηγικής. Δεν τα πήγαιναν καλά όμως. Λοιπόν, και επίσης η δεύτερη συμφωνία ήταν ότι θα σταματήσει να τους κυνηγάει η Σκάλντι αν την κάναν να γελάσει. Και ο Λόκι έκανε μια βλακία εκεί και γέλασε αυτή. Τέλος πάντων την πήρε ο Νιόρντ και φύγανε. Αλλά. Μια που πήγε τον Baldur και κάπως έτσι ο Baldur που λέτε τη σκαπούλαρα. Και δεν την παντρεύτηκε. Αλλά ήταν πολύ όμορφος ο Baldur όπως λέει όντως. Εξού και το παιχνίδι Baldur's Gate, ε. Οπ! It's not the same actually. Είναι λίγο αλλαγμένος ο κόσμος. Παίρνεις και αλλάζεις τώρα. Καλά, τώρα παίζουμε διαφορετικές παραλλαγές. Τώρα είμαστε καλοκαιράκι. What happened? Λοιπόν. Αυτό είναι για την άλλη. Θα το βρούμε, μην αγχώνεστε, το έχουμε. The Northmen tell this story about the death of Baldur,
Baldur's, τον σκότωσε ο Λόκι με το... Ο... Βασικά με το Γκί. Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison. Έβαλε όλα τα ζωντανά υλικά και άλλα πλάσματα να υποσχεθούνται να τον σκοτώσουν. Και το μόνο που δεν υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάτι ήταν το Γκί, γιατί το Γκί ήταν το πιο μικρό και πιο ταπεινό από όλα τα φυτά που υπήρχε. Και τυπικά η μητέρα του Μπάλντουρ λέει σιγά τώρα ένα Γκί και αυτά. Είναι σαν την ιστορία του Αχιλλέα, που ο Αχιλλέας τον έπιασε η μάνα του Θέτιδα και τον βούτυξε μέσα στο τομάρι του Λέοντα της Νεμαίας ή στο νερό, δεν θυμάμαι, κάπου τον βούτυξε τέλος πάντων. Νομίζω είχε να κάνει και με τον Λέοντα. Τέλος πάντων, ο Αχιλλέας για παράδειγμα στην ελληνική μυθολογία, η μάνα του Θέτιδα τον πήρε και επειδή τον κρατούσε από τη φτέρνα, ενώ τον βούτυξε νομίζω κάπου για να τον τέλειξε κάπου, δεν θυμάμαι τι ήταν, για να είναι αθάνατος, στη φτέρνα που τον κρατούσε δεν μπόρεσε και ήταν το πρώτο του σημείο. Έτσι και ο Μπάλντουρ σε μια αντίστοιχη ιστορία, ένας άλλος Αχιλλέας ίσως, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ όμορφος, ενώ η μητέρα του έμαθε ότι θα πεθάνει από κάτι, ρε παιδί μου, ήταν το θέμα της προφητείας. Και ζήτησε από όλα τα έμβια και άβια, πέρασμα, οτιδήποτε έχει ζωή και όχι, ρε παιδί μου, να υποσχεθεί στη φύση ότι δεν θα τον πληγώσει τον Μπάλντουρ, δεν θα τον σκοτώσει. Έτσι λοιπόν όλα τα πλάσματα και μη του κόσμου, ακόμα και οι πέτρες, ρε παιδί μου, επειδή τον αγαπούσαν τον Μπάλντουρ, τόσο αγαπητός θεός ήταν, υποσχέθηκαν ότι και ορκίστηκαν ότι δεν θα τον σκοτώσουν και δεν θα τον βλάψουν ποτέ. Το μόνο λοιπόν που ξέφυγε ήταν το Γκί, ενώ η μάνα του γύρισε όλα τα πάντα, τα πέρατα του κόσμου για να βρει τι συνέβη. Το μόνο το ταπεινό το Γκί, το οποίο ήταν κάτω από μια πέτρα, το προσπέρασε και λέει σιγά τώρα αυτό το απλό ταπεινό Γκί. Γεια σου Άρη. Λοιπόν, αυτό το ταπεινό Γκί τι θα κάνει στο γιο μου και αυτά. Και ο Λόκι, επειδή ήταν μεγάλο μου νόπανο ο Λόκι, έφτιαξε, τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, ξεγέλασε, ποιον ξεγέλασε, το Θόρ, ποιον Θεό ξεγέλασε, για να του πετάξει η Γη και τον σκότωσε τέλος πάντων με το Γη. Anyway. Αυτή η νορβηγική μυθολογία είναι τόσο ωραία. Δεν περιμένουμε το πίτι να περάσουμε μέσα από μια πύλη. Εντάξει, δεν έχει πολύ μυαλό. Τώρα βλέπεις παγκαιριά. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching in the gloom. Εδώ είμαστε, το έχω. And Senna explored new paths into the unknown. Whatever they do, the gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? Ακούστε. I did not ask the mistletoe. The mistletoe. Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Ah. Dillian saved her. Ναι, στον Dillian τα χρωστάμε όλα. Βασικά, πρέπει να πάμε απ' έξω. Πρέπει να πάμε από εδώ. Όλα στραβά. Και ανάποδα. Οπ, τι έγινε εδώ, είσαι. Φανώς και το αγκώδιο.
Το ξέρουμε, παιδιά, ότι είμαστε στο wrong world. Μην είστε τέτοιοι τύποι. Πάντως ωραίο καλοκαιράκι εδώ. Πάμε, αφού ανοίξαμε αυτή την πόρτα, γυρνάμε πίσω να ξαναδούμε τη μάσκα. Α, πες μου ότι πρέπει να κάνω τον κύκλο πάλι. Βασικά, ας πάω στην άλλη από εκεί αφού πέρασα. Do you remember the smell of his neck? No, I don't remember. I don't have such memories, I'm sorry. No. I'm not guilty. Yes, it did. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, αλήθεια τώρα. Και εγώ γιατί την άνοιξα δηλαδή, για ποιο λόγο μπήκα σε αυτή την ταλαιπωρία. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι έγινε τώρα, κάτι χάσαμε εμείς εδώ πέρα. Ναι, ναι, you are cursed, προφανώς. Κάνε καθαρό να μπορούμε να περάσουμε. Α, δεν μπορεί να περάσει. Μπορεί. Α, μπορεί. Δεν το περίμενα αυτό. Okay. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Baldur. The blind god. Huth was there. Huth. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, he has a past to check after father. And somehow, this Baldur, in the meantime, the thieves asked from the Hel to bring him back. Η Χέλ του είπε ότι μπορεί να τον φέρει πίσω από έναν όρο, αλλά δεν θυμάμαι ποιον όρο ήταν, αλλά τελικά δεν. Πολύ μιλάει πάντως. Και κάπως έτσι ο τυφλός θεός, δεν θυμάμαι πως τον είπε, τον σκότωσε με ένα απλό γκί. Two realities tearing at her soul. His body, the Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. Even so, the gods cannot accept his death. Do you think she remembers him?
Ψάχνουμε ένα βέλος. Κάπου υπάρχει ένα βέλος. Πού μπορούμε να βρούμε ένα βέλος, ωραία παιδιά. Με το φως ίσως. Κάπου. Α, ένα βέλος. Could she trust him? Οπ, να το. I knew it, but they didn't. Τώρα ψάχνουμε αυτό. Yes, I know. Οπότε εμείς πρέπει να το δούμε ανάποδα αυτό, ε. Μάλιστα. Φαντάζομαι. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. Bravo. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur, weep him out of hell. No. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Λοιπόν, και κάπως έτσι για να σας εξηγήσω τι λέει την ιστορία. Η Hel είπε, αν και συνήθως δεν γινόταν για τον αφήσει από την τέτοια, είπε το εξής, ότι εάν κάθε ζωντανό πλάσμα που υπάρχει το τυπικά ζητήσει, πει ότι ναι ρε παιδί μου θέλω να γυρίσει ο Baldur, τότε θα τον αφήσω. Και τι γίνεται τώρα, γύρισαν οι θεοί, έστειλαν κυριοφόρους παντού και βρήκαν κάθε έμβιο ζώο, κάθε έμβιο όν που υπάρχει στον κόσμο ρε παιδί μου, και επειδή όλα αγαπούσαν τον Baldur, ήθελα να γυρίσει πίσω. Όλα εκτός από μια γιγάντισσα σε μια σπηλιά που λέει, δεν τον ξέρω, ο Baldur ήταν ποτέ φίλος μου, ας τον κρατήσει η Hel. Και κάπως έτσι ακυρώθηκε η επιστροφή του Baldur. Και αυτό, υποτίθεται ότι αυτή η γιγάντισσα ήταν ο Loki μεταμφιεσμένος. Και τέλος πάντων κάπως έτσι ξεκίνησε και η αρχή του τέλους για τον Loki. Δηλαδή μετά από αυτό ο Loki τερματίστηκε ως θεός. Άρα, μπορώ να βγω. Ναι, κατάλαβα τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα το προετοίμασα για να κάνω του γκίγκλο, αν θυμάμαι καλά, προφανώς. Οπ! Τι είναι εδώ? Τι έχουμε εδώ που δεν βλέπω? Πού είσαι? Κάπου είσαι, αλλά δεν σε βλέπω εγώ. Θα μπορώ... Οπ! Way too obvious. Και κάπως έτσι, puzzle solving. Κανένας δεν μας κάνει distract, εμάς είμαστε θεούλιδες. Και λοιπόν θα πάμε από εδώ από πίσω. Α, όχι, δεν θα πάμε από εδώ από πίσω. Κοίτα, το puzzle solving του είναι πολύ καλό. Δεν θα πω ότι δεν είναι καλό, έχει πολύ καλό puzzle solving. Αλλά είναι μονότονο μετά από ένα σημείο, δηλαδή το υποψιάζεσαι πως θα πάει. Δεν είναι κάτι το οποίο λες, τι δύσκολο. Και κάπως έτσι το βρήκαμε. Πάμε και εκεί. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf. And he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down,
and turned these bonds. Τέλος πάντων, η ιστορία του Λόκη λέει ότι μετά από αυτό οι θεοί τον αλυσόδεσαν μέσα σε μια σπηλιά και έβαλαν τα παιδιά, ένα από τα παιδιά, νομίζω ένα φίδι ήταν, να στάζει πάνω στα μάτια του δηλητήριο. Και τυπικά του έκαψε τα μάτια, ρε παιδί μου. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να του βάλαν και ένα από τα άλλα του παιδιά να του τρώει τα σωθικά. Η γυναίκα του, νομίζω, ήταν σε φάση. Τέλος πάντων, λίγο σαν του θυμίζει τον Προμηθέα πάρα πολύ η ιστορία. Και είναι. Ναι, okay. Γενικά υπάρχουν πολλά references, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις μυθολογίες των δύο κόσμων. Δηλαδή στην ελληνική μυθολογία και στην νορβηγική μυθολογία. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Σου λέει, έλα, follow me. Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, had to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Πέρασα από τη γέφυρα. Οπότε. Τι κάνετε, βλέπω καινούριο κόσμο μπήκε και πώς είστε. Οπ, εδώ θα κάνει λίπο faith, είμαι σίγουρος. Καλά. Εντάξει, οκ. Καλά, άλλος Αλταΐρ από εδώ. Έτσι ότι τώρα τα φυράνιζε. Αλλά Dillian. Θα μπορούσε. Και κάπως έτσι βγήκε το Ragnarok. Your father cannot understand your darkness. Οικογενειακές ιστορίες. Dillian. Ετών 27. Ερωτευμένος με τη Σένια. Ο πατέρας της κοπέλας μου δεν καταλαβαίνει τη σχέση μας. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να μας καταλάβει. So someone is afraid of the dark. So we fix them by taking away their sight. But you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Σένια, ετών 21. Or is this the price? Βλέπετε ανακλάσεις στο αγαπημένο σου από το παρελθόν και αναπολύτε τα παλιά χρόνια που ζούσαν μαζί. Gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I know. Προσπαθεί να καταλάβει πώς θα πείσει τον πατέρα της να δεχτεί τις σχέσεις με τον Dillian. Και μετά από αυτό σηκώνεται να πάει το κεφάλι του κάπου. Είναι ωραία ιστορία. Μπορώ να το διακομωδώ αυτό, αλλά είναι ωραία ιστορία. Αλλά μεταξύ μας τώρα, η κοπελίτσα από εδώ, η Σένιο, τα έκανε μαντάρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι λίγο περίεργη ιστορία, αλλά... Okay. Και πάμε και στο στη λαβή του σπάθιου των Ιωνών. Πάμε να πάρουμε το κοντάρ. Τι μας λέτε? Βασικά όχι, έχει άλλο τόσο. Μάλιστα. Άντε πάμε και εδώ να δούμε τι θα δούμε. Οι Νόρθμεν λένε ότι είναι όλοι father, Odin. Give his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. Δεν θα μας πεις άλλα για τον Μίμυρ. Μίμυρ είναι ο καλύτερος όλων. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Νομίζω θα μπορούσα να κάνω ιδανικά αυτό που κάνει ο narrator, να λέω κι εγώ τις ιστορίες μου. Και κάπως έτσι, η Σένια μέσα στο σκοτάδι προσπαθούσε να εντοπίσει τη φωνή για να βγει μέσα από αυτό το κακό πράγμα. Κοιτούσε δεξιά,
Κοιτούσε αριστερά. Άκουγε μια φωνή. Από τις πολλές. Και τώρα έτσι όπως νιώθεις ένα χέρι από πίσω να σε πιάνει. Εγώ τώρα πρέπει κάπου να πάω. Ω, εκεί βλέπω στα τυφλά. Και τώρα εγώ νιώθω το αεράκι. Είναι breeze detector τώρα. Ακολουθούμε το αεράκι. Όπα εδώ. Πού είναι το GPS μας. Μην τρομάζεις. Εδώ είμαστε. Μπες. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Το νιώθω, από εκεί πρέπει να πάω. Είπε και έπεσε μέσα να πήγα γκλουπ. Και πάρ' το κάτω. Αυτό το παιχνίδι κάνει αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ τα σκοτάδια, θέλω να βλέπω. Να βλέπω που πάω. Με τρελαίνει να μην βλέπω που πάω, να τα παίζω στα τυφλά όλα. Τώρα μπορώ να το πάω και με κλειστά τα μάτια, έτσι. Δηλαδή δείτε, τώρα το οδηγάω το τέτοιο. Με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρω που πάω, αλλά κάπου πάω εγώ. Πάω καλά, κόλλησε. Α, βρήκα πόρτα. Μ' αρέσει ο Κώστας. Βάλε το GPS, ρε. Οκ. Απ' εδώ. Δεν έχω ιδέα που πάω. Εδώ είναι. Α, φωτιά είναι, θα μας ξεγέλασαν. Εντάξει, τρομερό. Τρομερό. Ας πάω από εδώ. Και έχει ο Θεός. Απίστευτο. Ποιο όλες έζησες βρε, δεν βλέπω ότι ο Χριστό με το μέσα. Μας κοροϊδεύουν ρε φίλε. Μας περάσανε για... Θα πέσω σε καμιά τρύπα. Οπ, κάτι βλέπω εκεί. Οπ, τι είναι εδώ. Εδώ είναι ένα ποτάμι. Good. That's your way out. Ανάποδα. Follow it upstream. So sorry. Τι so sorry, βρε. Don't be sorry. Όχι, να είναι sorry. He was right. It's inside of him. It won't let me go. Senor, my father. He taught me the hardest battles are fought in the mind. Ξέρετε, θυμίζει πάρα πολύ. Την Αντιγόνη με τον Κρέοντα. Όσοι έχει ξέρει την Αντιγόνη, ρε παιδί μου, του Σοφοκλή. Μοιάζει πάρα πολύ ιστορία. Έχουμε εδώ μια Αντιγόνη. Με τον Νετεοκλή. Τα αδέρφια τη βασικά, αδερφός ήταν ο Νετεοκλής και ποιο άλλο, δεν θυμάμαι. Πολλοί του σκοτωθήκανε. Ωπ, μια περικεφαλαία. Και είναι η ξαδέρφη της, η αδερφή της Ισμήνη και λέει «Ω πολύ αγαπημένο κεφαλάκι της, ω Ισμήνη κάρα». Και πετάγει το κρέοντας και λέει «Πάψε πρώτο με τα λόγια σου με γεμίσεις με οργή». Πρέπει να θυμίζει λίγο αρχαία τραγωδία, αλλά σε αρχαίο νορβηγικό μου φόντο. Και όπως έλεγε και ορισμός της τραγωδίας, «Εστίνων τραγωδία, μη μισείς πράξεως σπουδαίας καταλίας, μέγεθος εχούς, συντισμένο το λόγο, who can whatever it is». What end?
Ωπ, τι έγινε. Τι βλέπω εδώ. Τέλειωσα. Ναι, tell me τι θα βρεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πανέξυπνος. Να περάσω από εδώ. Μπορώ. Δεν μπορώ. Από εδώ. Όχι. Να μπω. Χωριανή ήρθα. Αφήστε με να μπω. Γιατί όταν βλέπεις τέτοια σπίτια στο πουθενό. Θάνατό σου είναι μέσα. Ναι, ναι, μη φοβάσαι. Προφανώς. Γιατί τι πιο φυσιολογικό από αυτό, ε. Προφανώς και όχι, δεν βλέπω ο Ντίλιαν. Πεχτούρο ο Ντίλιαν, αλλά δεν μας τα λέει καλά. Κάτι ροχαλίζει είναι η αλήθεια. Δεν μου αρέσει να ροχαλίσω πράγματα εκεί που περπατάω. Όχι, γυαλιά. Ωπ, τι είναι. Τώρα ειλικρινά κάτι υπάρχει εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω τι υπάρχει και ήδη πονάει το φιλοκάρδι μου. Α, σκαπούλα ρε. Ούτε καν κατάλαβα τι έκανα. Είναι αυτά τα ωραία που προπατάς, για να δηλαδή τι στον κόρακα κάνεις, αλλά επειδή το κάνεις καλά και τελειώνει. Θα μπορούσα να έχω πεθάνει εδώ, είμαι σίγουρος. Είναι αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Ωπ, κάτι μου λέει ότι... Σου γαρίφαλο στα αυτή! Κι εγώ πρέπει να περάσω από εκεί μέσα τώρα, πλάκα μου κάνεις, έτσι. Κάποιος με δουλεύει. Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος θα πεθάνει, είμαι εγώ. Κάποιος ξενυχτάει και... Οκ. Τερεραραραμ παμ παραραμ. Άντε σπάω από εκεί. Το νιώθω ότι θα πεθάνω, αλλά δεν βαριέσαι. Μια ψυχή που είναι να βγει. Ας βγει. Δικιά μου θα είναι. Ω! Σας βλέπω. Λάουρα, ε. Πήγε μακριά, βρέει. Δεν βρήκαμε άλλο, ε. Λάουρα, Λαουρίτσα. Ωπ, έφτασα στο φως, δεν με πιάσες. Αδειά. Είμαι καλός, ε. The best. Ισχύει. Πολύ ωραίος καναπές. Πέροχος καναπές. Να πούμε γεια μας σε λίγο. Τώρα είμαι περίεργος να δω και το τραπεζάκι περιπτώντας. Πάμε από εκεί. Darkness is Darkness is testing you, λέει. Αν είναι δυναμόν. Δεν θέλω darkness πια. Πραγματικά δηλαδή, τι γίνεται εδώ μέσα. Στην κόσμο ζούμε άλλωστε. Να κάνω drift. Τι, μη στέκεσαι, σε περπάτα, παιδί μου. Α, υπέροχα. Κάπου εγώ πρέπει να περάσω, αλλά δεν έχω ιδέα από πού. Μάλλον έχει κανένα δοκάρι εδώ που δεν βλέπω. Αχ, το ξέρα. Κάτι έπρεπε να έχει. Δεν γινόταν αλλιώς.
Τι χρώμα, παρεμπιπτόντως, το σκούρο έτσι, το μαύρο. Τι ωραίος χρώμας. Μην πέσεις, μην πέσεις. Α, είναι το πηγάδι. Το πηγάδι της πηγής. Που έπινε ο Μίμυρ. Λοιπόν, ο Μίμυρ έπινε ένα από τα πηγάδια της Σοφίας. Τέλος πάντων, ο Όντιν είδε ότι ο Μίμυρ ήταν τόσο σοφός και ήθελε να πιει κι αυτός. Αλλά για να πιει, έπρεπε πρώτα να λογχύσει τον εαυτό του με τον Τέλος πάντων, έπρεπε να λογχύσει τον εαυτό του πρώτα και... Περπάτα τώρα και μην μιλάς κοβριτσάκι, περπάτα. Τέλος πάντων, έπρεπε να λογχύσει τον εαυτό του και μετά να κρεμαστεί από το... όταν λογχύσει τον εαυτό του, τέλος πάντων, είδε ότι... Αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να κρεμαστεί... Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα, ναι. Ο Λόκι, λοιπόν, ο Λόκι, Όντιν κάρφωσε τον εαυτό του με το σπίρ του, το δικό του σπίρ, το οποίο είχε πάνω ρούνος, αλλά δεν τους ήξερε τους ρούνους τι σημαίνουν ο Όντιν. Και κρεμάστηκε για 9 μέρες από το δέντρο, από το Yggdrasil. Τέλος πάντων, για μέσα στα πολυλογώ. Μετά από 9 μέρες κρεμασμένος στο Yggdrasil, είδε ότι κατάλαβε μάλλον τη σημασία των ρούνων, κατάλαβε πώς να διαβάσει τους ρούνους και ανακάλυψε την ικανότητα μάλλον να βλέπει το μέλλον μπροστά και να ξέρει πράγματα για το μέλλον. Γενικά ήταν πολύ άπλιστος για τη γνώση ο Όντιν, τρομερά άπλιστος. Θυσίασε το μάτι του, λογχύστηκε και κρεμάστηκε από το Yggdrasil για 9 μέρες μόνο και μόνο για να έχει την απόλυτη γνώση. Και εκτός από αυτό, κουβαλούσε το κεφάλι του Μίμυρ πάνω του για να τον βοηθάει σαν σύμβουλο. Είχε τα κοράκια του τα οποία τα έστειλε δεξιά και αριστερά για να παίρνουν πληροφορίες γι' αυτόν. Found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Πάντως, καλά τα καταφέραμε. Βγήκαμε από εδώ μέσα. Ήταν πολύ πιο εύκολο από την τελευταία φορά που το θυμάμαι πάντως. Ήταν πολύ πιο εύκολο. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι μπόρεσα και τα βρήκα γρήγορα. Αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο. Και τώρα θα με βάλει να ξανακάνω τον κύκλο. Μην με βάλεις να κάνω τον κύκλο. Δεν γουστάρω τον Όντιν. Δεν μ' αρέσει ο Όντιν. Η γίγαντης ήταν καλύτερη. By the way. Μετά τον God of War πραγματικά αγάπησα τους γίγαντες. Πραγματικά. Χειρότερη θεή από τους Νορβηγικούς δεν παίζει. Οι γίγαντες ήταν πολύ καλύτεροι. Αχαζή με ένα, αλλά καλή. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, από ό,τι φαίνεται. Οπ! Ήρθα να πάρω το μάτι στα αντέρα, το σπαθί των Ιωνών, φέρτε το. Οπ! Με τη δύναμη του Greyskull. Πάμε. Με τη δύναμη του Greyskull μεταμορφώσου στο He-Man. Προφανώς, γιατί να μην πληρώσω, να μην παλέψω. Τώρα θα παλέψω και με τον Darkness. Γιατί να μην παλέψω με τον Darkness. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands!
Τώρα, τώρα δείτε, τώρα εδώ περνάμε σκηνικάρα. Τώρα ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε. Εντάξει. Το έχω! Δεν μασάμε! Εντάξει. Too easy for Artie, θα πω. Δείτε τώρα, δείτε τώρα. Εντάξει, απίστευτο σκηνικό. Δείτε σκηνικάρα. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. She's lost. Do you fear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinmo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Senua, go to her. Answer her pitiful call. The darkness took her life, and it will take yours too. It's taking you further and further into it. Surrender to the darkness. Darkness is here. Mother! I need you! Help me! Βγάλε σπαθί. Έλα, βγάλε σπαθί, άντε. The world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Έλα. Just...
Έλα, έλα. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Δύσκολο. Σκληρό. Galena and Thamnia. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you? Οι οικογενειακές ιστορίες συνεχίζονται. Μητέρα της Ένιωα. Προσπαθεί να βοηθήσει την κόρη της να ξεπεράσει όλο το τραυματικό τέτοιο που πήρε. That night, she gave up on her world. Follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. I've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Καλά τα λέει η Σένιωα. Do you still believe in me, Σένιωα? Καλά τα λέει το παιδί. In us. Battles are fought on the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender.
Ωραία σου παθή. Εν τω μεταξύ είναι δαμασκηνό το σπαθί. Αν το δείτε από, από το ριδίζον κομμάτι που έχει, είναι Damascus Sword. Τώρα θα μου πείτε πως βρέθηκε το δαμασκηνό σπαθί εκεί πάνω. Έτυχε, τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, και αφού εξετελέψαμε από εδώ, γεια σου δέντρο, χαίρομαι που δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Εκεί πέρα ίσως και να ήθελα να πάω μια βόλτα, αλλά δεν μπορώ, δυστυχώς. Οπότε τώρα πάμε να μας βάλω εκεί μέσα, είναι το τελευταίο μέρος, το οποίο θα το δούμε λογικά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε όμως να φτάσουμε όμως εκεί, γιατί η ώρα πέρασε. Πάντως καλά το υπολόγισα. Το υπολόγισα πολύ καλά και πέρασε πολύ καλά. Ναι, hello. Μωσή, μωσή. Τώρα σου λένε φωνές, μη μας αφήνεις, ήρθα να σε βοηθήσουμε. Τώρα, ναι, εννοείται. Προφανώς. Δηλαδή, τι χρειάζεται ένας άνθρωπος εκτός από 250 φορές στο κεφάλι του. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Και εγώ, μετά ακούγα αυτά στο κεφάλι, το έλεγα προφανώς, γιατί... She always does. We found her. We found you. Here she is. We're back. Don't worry, son. We'll look after you. Don't worry. Make sure you're safe. She's safe now. You're always safe with us. She has us. Nah, You've nah. done so well, son. Come so far. Listen, son. Listen. You've done so well. Listen to us. We talked to you. Listen, son. There's a door. Οπ, να μπω. Βρήκα μια πόρτα και μπήκα. Καμπάνες χτυπάνε. Συγχρονισμός πάντως, ε. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Fafnir. Τώρα ξεκινήσει η ιστορία του Beowulf. What's it like? Get back! A great beast guards Helheim. Gorm is its name. And it knows you are here, so λοιπόν, it can smell your stink. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι περίπου στη μια μισή ώρα. Λογικά θα το αφήσω... θα το αφήσω τώρα εδώ. Θα παίξω ένα τελευταίο και θα το τερματίσω λογικά κάποια στιγμή. Λοιπόν... θα ρω βασικά. Γιατί έκανε save εδώ. Oh!
Δεν θα με αφήσει να το αφήσω από ό,τι φαίνεται. Εδώ θα τα αφήσουμε λίγο και μετά από αυτό το save, φαντάζομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αφήσουμε τη Σένια. Το τελευταίο θα είναι και το τελευταίο μέρος, γιατί είναι η τελευταία μάχη. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Μικρό, περιεκτικό, για να το ανεβάζω και στο YouTube, να μην είναι μεγάλα. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο, μισό λεπτάκι, γιατί η Σένιο το παιδί εδώ τρομάζει και είναι αγχωμένο. Λοιπόν, να γυρίσω σε intermission. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέα, ελπίζω να περάσετε το όμορφα. Άλλο ένα μικρό κομματάκι είναι, θα μπορούσα να το παρουσιάσω, αλλά δεν θέλω να με πάει 9.30 ώρα για να το τερματίσω. Βασικά όχι 9.30, 8.30 με 9 η ώρα, αλλά ναι. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε το όμορφα, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν πολύ πιο γρήγορο, είχε πιο πολλούς γρίφους, δεν είχε τόσες πολλές μάχες. Το τελευταίο κομμάτι πάντα είναι το αγαπημένο μου εκεί μέσα με τις μάχες, με το όλο τέτοιο κόνσεπτ. Έμεινε άλλο ένα μικρό κομματάκι, στο τέταρτο λογικά θα τερματιστεί κιόλας. Να σας ευχαριστήσω αύριο. Χτυπάει το μικρόφωνο πέρα, δόθε. Αύριο περίπου κατά τις 5 κάτι, εκεί μέσα, υπολογίστε συν πλην 10 λεπτά. Λοιπόν, θα έχουμε επεισόδιο σχετικά με τις Πανελλήνιες. Οπότε νομίζω θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Όσοι γουστάρετε και θέλετε, μπείτε. Πείτε και σε φίλους οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Και για την παρέα και για όλα. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Κωνσταντίνο. Γεια.